12 υποψήφοι ρίχνονται τελικά στη μάχη για τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών στις 10 Απριλίου. Στις 24 Απριλίου, στο δεύτερο γύρο, θα συμμετάσχουν μόνο δύο και το βράδυ θα ξέρουμε το όνομα του νέου ή της νέας Προέδρου της Γαλλίας. Ή μήπως το ξέρουμε από σήμερα. Γεύση, καϊμάκι. Ιδέες για τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα. Όσες μέρες ήμουνα στο Παρίσι, έσπασα τα νεύρα όλου του κόσμου. Μόλις έμπαινα σε ένα δωμάτιο, αντί για καλημέρα, τους βουτούσα από το λαιμό και ρωτούσα απειλητικά «Εσύ τι θα ψηφίσεις και γιατί». Δεν είχαν όλοι απαντήσεις, είναι η αλήθεια, όσο άγρια και προσπαθούσα να φαίνομαι. Τα τελευταία χρόνια έχω κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ για τις προεδρικές εκλογές. Έχω αφισοκολλήσει μαζί με δεξιούς και έχω μοιράσει προκηρύξεις μαζί με αριστερούς. Έχω πάει σε γεύματα με κεντρώους και σε αχυρώνες με σοσιαλιστές. Έχω παρευρεθεί σε κάθε είδους εκδηλώσεις και έχω φτάσει μέχρι την πόρτα του εκλογικού κέντρου. Παρακάτω δεν μ' άφησαν. Και από εκλογές σε εκλογές, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η απογοήτευση και κατά συνέπεια η αδιαφορία μεγαλώνουν. Γιατί κανείς δεν φαίνεται να εκφράζει μια πολιτική εξόδου από την κρίση που ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια τη Γαλλία. Μια κρίση που απ' έξω έχει οικονομική χρειά, από μέσα όμως μοιάζει με συλλογική κατάθλιψη. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας διηγηθώ τι είδα και τι μου είπαν, με το φως των νέων εξελίξεων φυσικά εξαιτίας του πολέμου, γιατί πάνε κιόλας μέρες που γύρισα. Πάντως, αυτό που μας έκανε ο Μακρόν να περιμένει να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του την τελευταία στιγμή δεν έχει ξαναγίνει. Την ψυχή μας έβγαλε. Η αρχική του στρατηγική ήταν να καθυστερήσει όσο γίνεται την ανακοίνωση, ίσως για να δείξει ότι δεν επωφελείται μιας μακράς προεκλογικής εκστρατείας όπως οι υπόλοιποι, την οποία είχε προγραμματίσει για το Σάββατο 6 Μαρτίου σε μια μεγάλη συγκέντρωση στη Μασσαλία. Ήρθε όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα σχέδια ακυρώθηκαν. Οι αναλυτές είναι σύμφωνοι ως προς τον πολιτικό αντίκτυπο που θα έχει η καθυστέρηση αυτή. Παρόλο που δεν έχει ξανασυμβεί άλλος εν ενεργεία πρόεδρος να περιμένει κυριολεκτικά τις τελευταίες ώρες για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, θεωρούν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ευνοεί τη δημοτικότητα του πρόεδρου. Η ξεκάθαρη θέση απέναντι στη Ρωσία, αλλά και η απροθυμία του να δεχτεί σπασμωδικές κινήσεις όπως τη fast track αποδοχή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με το αν και άκαρπο διπλωματικό σπριντ για την αποφυγή της κλιμάκωσης της έντασης, σαφώς και το έχουν δώσει πόντους στο εσωτερικό κοινό. Η επίσκεψή του στο Κρεμλίνο, τα πολλαπλά τηλεφωνήματα με τον πρόεδρο Πούτιν, η προσπάθεια για την έναρξη συνομιλιών δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους συμπολίτες του. Παρόλο που η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνήθως καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή Προέδρου, η κρίση στην Ουκρανία και η παρουσία του Μακρόν με ηγετικό προφίλ, αυτή τη φορά θα του δώσουν και κάποιους παραπάνω ψήφους. Ακούγονται βέβαια και διάφορες βλακίες ότι ο Μακρόν, για παράδειγμα, είναι ο μόνος που μιλάει με τον Πούτιν, κάτι που δεν ισχύει. Ο Πούτιν μοιάζει να μιλάει σχεδόν με όποιον τον πάρει τηλέφωνο, αλλά είναι αλήθεια ότι με τον Μακρόν έχει μιλήσει περισσότερο από όλους. Και η επιτυχία του Μακρόν είναι ότι έπεισε τους Ευρωπαίους εταίρους, με πρώτη τη Γερμανία, ότι η μόνη δυνατή κατεύθυνση είναι η οικονομική και στρατηγική ενδυνάμωση της Ευρώπης απέναντι σε άλλες μεγάλες δυνάμεις. Χρόνια το λένε οι Γάλλοι, αλλά αρχικά εξαιτίας της πανδημίας και της έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού και ημιαγωγών, και κατόπιν με την Ουκρανική κρίση, δικαιώθηκαν. Δηλαδή, ο Μακρόν βγήκε από πάνω. Από την άλλη πλευρά, οι διάφορες φιλίες με τον πρόεδρο Πούτιν, όπως εκείνη της Μαρίν Λεπέν ή του Ερίκ Ζεμούρ, που κάποτε μάλιστα είχε δηλώσει ότι η χώρα χρειάζεται έναν Γάλλο Πούτιν, δίνουν στο Μακρόν ακόμα περισσότερη φόρα. Έτσι κι αλλιώς, ο αρχικός σχεδιασμός για καθυστέρηση της υποψηφιότητας είχε αφήσει τους άλλους υποψήφιους να βαράνε κλωτσιές στο κενό, όπως έλεγαν οι Γάλλοι αναλυτές, αφού δεν τον είχαν απέναντί τους ως υποψήφιο. Η προσδοκία δε της υποψηφιότητας από τους πολίτες, που τον συμπαθούσαν αρχικά αλλά κατόπιν άρχισαν να τον βλέπουν ως τη μόνη λύση, ανέβηκε στα ύψη. Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση φαίνεται πως το 58% των Γάλλων θεωρεί ότι ο Μακρόν στάθηκε ή σχεδόν στάθηκε στο ύψος της Ουκρανικής κρίσης, ποσοστό διπλάσιο από ό,τι δίνουν στους κύριους αντιπαλούς του, τη Μαρίν Λεπέν, τον Ερίκ Ζεμούρ από τα ακροδεξιά και τη Βαλερή Πεκρές από τα δεξιά. Το ίδιο και από τα αριστερά, αφού ο διεκδικητής της ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λίκ Μελανσόν, ήταν από εκείνους που είχαν υποτιμήσει την κρίση και κατηγορούσαν τη Δύση ότι υπερβάλλει. Βέβαια, σύσσωμοι όλοι οι υποψήφοι έσπευσαν να καταδικάσουν την εισβολή και έτσι τα ποσοστά τους δεν έπεσαν δραματικά. Ό,τι χάνουν όμως, το κερδίζει ο Μακρόν.
Έτσι, η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Μαρτίου φέρνει το Μακρόν σταθερά μπροστά, με το μεγαλύτερο ποσοστό μέχρι στιγμής, 30%, ίσως και λίγο παραπάνω, και νικητή στο δεύτερο γύρο απέναντι σε οποιονδήποτε υποψήφιο. Μπήκε λοιπόν στην προεκλογική εκστρατεία, όχι για να κερδίσει τον πρώτο γύρο, αλλά για να εξασφαλίσει το μέγιστο ποσοστό στο δεύτερο. Στη δεύτερη θέση είναι η Μαρίν Λεπέν με 18% και αυτή σε ένα από τα πιο ψηλά της σημεία, και ακολουθούν η Πεκρές με 13%, ο Ζεμούρ με 12% και από κοντά ο Μελανσό με 11%. Και αν δεν σας λένε τίποτα τα ονόματα, μην ανησυχείτε, γιατί παρακάτω θα τους μάθουμε όλους. Εδώ πάντως να κάνουμε μια στάση για να ψάξουμε καταρχήν την αριστερά. Για τους Γάλλους, αριστερά είναι από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και πέρα, και το Σοσιαλιστικό Κόμμα μέσα. Εκτός από το Μελανσόν και την ανυπότακτη Γαλλία, οι άλλοι είναι περίπου εξαφανισμένοι. Όλο το φάσμα της αριστεράς, από το κέντρο ως τη ριζοσπαστική αριστερά, παραμένει διασπασμένο, ανίκανο να ανασυνταχθεί σε μια μεγάλη δύναμη. Η Άν Ινταλγκό, δήμαρχος του Παρισιού και η μη επίσημη υποψήφια του Σοσιαλιστικού Κόμματος, μεταβίας πιάνει ένα 3% στις δημοσκοπήσεις. Πώς να τραβήξει, μου λένε, αφού έξω από το Παρίσι δεν την ξέρει κανείς. Βάλτε μια παρένθεση εδώ για να μιλήσουμε για την Κριστιάν Τομπειρά, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυδιάσπασης αυτής. Μια πρώην υπουργός των Σοσιαλιστών, που άλλοι μου την εκθίασαν και άλλοι μου μίλησαν με τα χειρότερα λόγια για αυτή, η οποία μπήκε στην κούρσα αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαραίτητες 500 υπογραφές αιρετών για να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Η Τομπειρά λοιπόν, εκεί στο γύρισμα του χρόνου, αποφάσισε να διοργανώσει λαϊκές προκριματικές, τις οποίες κέρδισε γιατί ήταν περίπου η μόνη υποψήφια. Η Τομπειρά μπήκε καθυστερημένα στην κούρσα και αναπτέρωσε τις ελπίδες κάποιων. Όμως η παρουσία της, όσο κράτησε, ήταν καταστροφική. Οι πολιτικές γκάφες διαδέχονταν η μία την άλλη, σε σημείο να αναρωτιέσαι εάν πηγαίνει εντελώς αδιάβαστη στις εκδηλώσεις. Και επίσης υπήρχε και ένα πρόβλημα από το παρελθόν. Το 2002 είχε κατέβει στις εκλογές εκπροσωπώντας το Parti Radical de Gauche, ένα μικρό κόμμα της αριστεράς, παρόλο που η ίδια εξέφραζε κυρίως κεντροαριστερές απόψεις και ήταν κοντά στους σοσιαλιστές. Η ψήφη που έκοψε από τον τότε υποψήφιο Λιονέλ Ζοσπά ήταν ανάμεσα σε εκείνες που του στέρισαν την είσοδό του στο δεύτερο γύρο, που τελικά έφερε αντιμέτωπους τον Ζακ Σιράκ και τον Ζαν-Μαρί Λεπέν. Εδώ ανοίξτε και μια δεύτερη παρένθεση για τη θεωρία της κρίσιμης ψήφου. Εμείς στην Ελλάδα το λέμε θεωρία της χαμένης ψήφου. Τι ξέρετε σίγουρα, αν δεν ψηφίσει τον τάδε υποψήφιο, κινδυνεύει να μην περάσει το δεύτερο γύρο και μετά ποιον θα ψηφίσει, αφού δεν θα σε εκφράζει κανένας. Άρα ψήφισε τον από τον πρώτο, ακόμα και αν δεν σε αρέσει πολύ, για να μην βρεθείς προεκπλήξεων. Με το καλημέρα σας, στις βόλτες μου στο Παρίσι, έπεσα σε ένα τέτοιο απογοητευμένο σοσιαλιστή που φοβόταν μη και δεν περάσει ούτε ο Μακρόν στον πρώτο γύρο. Όχι ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα, αλλά έχουν τρομοκρατηθεί όλοι. Και έτσι θα ψηφίσει Μακρόν από τον πρώτο. Όμως η σύζυγος, η οποία είναι δεξιά, παραδοσιακή γκολική, όπως λένε στη Γαλλία, δεν είναι καθόλου σίγουρη ότι η εκλεκτή του κόμματος, η Βαλερή Πεκρές, θα περάσει το δεύτερο γύρο. Και έτσι για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια καυγάδες, θα πάνε λαμπρατσέτα να ψηφίσουν και οι δύο Μακρόν. Κλείνει η παρένθεση της χρήσιμης ψήφου, κλείνει και η παρένθεση της Τομπειρά, επιστρέφουμε στο αριστερό χάος. Είπαμε λοιπόν ότι η ανυπότακτη Γαλλία, La France Insoumise του Μελανσόν, προηγείται όλων των κομμάτων αριστερά του Μακρόν, αλλά με 11% το όνειρο ενός δεύτερου γύρου είναι μακρινό. Όλοι συμφωνούν ότι ο Μελανσόν θα πήγαινε πολύ καλύτερα αν δεν ήταν τόσο παλιοχαρακτήρας. Έτσι λένε δηλαδή όλοι, και δεν αναφέρονται μόνο στον άνθρωπο, αλλά και στον πολιτικό. Ανέλπιστα ποσοστά φαίνεται να παίρνει ο υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, ο Φαμπιάν Ρουσέλ, που έφτασε στο ηλικιώδες 3% πάνω από τη σοσιαλίστρια Ινταλγκό, αλλά κάτω από τον οικολόγο Γιανίκ Ζαντό, που συγκεντρώνει σταθερά 5%. Αυτό το 5% είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση ενός κόμματος, γιατί του δίνει το δικαίωμα να ζητήσει πίσω τις προεκλογικές του δαπάνες. Ένας φίλος μου το έπαιξε ξεκάθαρα. Θα ψηφίσω Ρουσέλ για να δω τους κομμουνιστές να παίρνουν πάνω από τους σοσιαλιστές. Τον είδα κιόλας. Όχι τον ίδιο, τη φωτογραφία του, στα φυλάδια που μοίραζαν τα μέλη του κόμματος στην είσοδο του μετρό. Ένα ρίγος με διέτρεξε, γιατί ήταν η μοναδική μου επαφή με οποιαδήποτε προεκλογική εκδήλωση έξω από τις τηλεοπτικές οθόνες. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, εδώ και πολλά χρόνια, οι συγκεντρώσεις είναι διακριτικές. Πολύ άριθμες, αλλά στοχευμένες σε μικρότερο κοινό και αφήσεις βλέπεις μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
Πάμε τώρα να προσθέσουμε αυτά τα ποσοστά με εκείνα των άλλων υποψηφίων της αριστεράς. Καταρχήν του Φιλίπ Ποτού, υποψήφιου του νέου αντικαπιταλιστικού κόμματος, το οποίο μετά από μακρές συνομιλίες με την ανυπότακτη Γαλλία κατεβαίνει τελικά μόνο του και στις δημοσκοπήσεις παίρνει ποσοστό 1%. Να βάλουμε μέσα και το 1% που θα πάρει η Ναταλία Αχτό, υποψήφια της εργατικής πάλης. Πιθανόν κάποιοι από εσάς να θυμάστε την Αλέτ Λακηγέ, που για χρόνια εκπροσώπησε στις προεδρικές εκλογές το μικρό αυτό κόμμα τροτσκιστικής καταγωγής. Αφήνω εκτός τον Ζαν Λασάλ και 1% ακόμα, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ενός αγροτικού κόμματος με έμφαση στις κοινωνικές πολιτικές. Στο βιογραφικό του, ο βουλευτής έχει μια απεργία πείνας 39 ημερών για να μην κλείσει ένα εργοστάσιο στην περιοχή του τα Πυρηναία, μια βόλτα με τα πόδια 5.000 χιλιόμετρων για να συναντήσει τους πολίτες σε όλες τις περιοχές και μια εμφάνιση στη Βουλή με κίτρινο γυλαίκο. Όλοι λοιπόν πλην Λασάλ μας κάνουν ένα 21%. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στην παραδοσιακή δεξιά, το κόμμα των Le Républicain. Η Valérie Pécresse ξεκίνησε δυναμικά, αλλά έχει γίνει σάντουιτς ανάμεσα στο δεξιό άνοιγμα του Μακρόν και το δεξιό άνοιγμα από την αντίθετη μεριά της Λεπέν. Μήπως ταιριάζει καλύτερα να πω αριστερό άνοιγμα της Λεπέν. Κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις ποιος λέει τι, σε τέτοιο βαθμό η πολιτική γλώσσα είναι ομοιόμορφη. Με αυτά και με εκείνα, το μεγάλο κόμμα της γκολικής δεξιάς πιάνει δεν πιάνει το 13%. 21 η αριστερά, 13 η δεξιά, 30 ο Μακρόν. Ούτε αριστερά ούτε δεξιά, όπως έλεγε και ο ίδιος, πες στον κέντρο. Τι μας κάνει? 64. Βάλε και τον Λασάλ, 65. Τι μένει? 35. Πού είναι αυτό το 35, το μεγαλύτερο από όλους τους άλλους? Στην ακροδεξιά. Θέλετε να μην είναι 35 και να είναι 30, άμα προσθέσουμε και τα δεκαδικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο? Έστω. Αλλά και πάλι είναι 30%. Ευτυχώς για μας, δυστυχώς για αυτούς, ο Ζεμούρ διεμβόλησε τη Λεπέν. Πριν σας πω για τον Ζεμούρ, μια ακόμα παρένθεση. Ναι, σήμερα είναι η μέρα των παρενθέσεων. Για να διευκρινίσω ότι υπάρχει και ένας τρίτος ακροδεξιός υποψήφιος, ο Νικολά Ντιπόνια, πρόεδρος του κόμματος Η Γαλλία Όρθια, που κατεβαίνει για τρίτη φορά. Στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει ένα ωραιότατο 4,7% και πριν το δεύτερο γύρο είχε κλείσει συμφωνία με τη Λεπέν για να τη στηρίξει, με αντάλλαγμα την Πρωθυπουργία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν γύρω στο 2% σήμερα, ποσοστό που είχε και στις εκλογές του 2017. Ο Ζεμούρ είναι ο αρθρογράφος σχολιαστής, δεν θα κατονόμαζα ποτέ δημοσιογράφο κάποιον που δεν έχει κάνει ούτε ένα ρεπορτάζ στη ζωή του και όπως φαίνεται το ίδιο κάνουν και οι Γάλλοι, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ακροδεξιότερος της Λεπέν, κλέβοντας πολλά από τα ποσοστά της. Οι δηλώσεις που κάνει είναι πραγματικά εμπριστικές, αν τις είχε κάνει η Λεπέν θα είχε διαγραφεί διαπαντός από την πολιτική σκηνή. Μυστήριο είναι γιατί τα οικονομικά μιας εκστρατείας δεν επεξεγέλασε. Χρειάζεσαι πολλά χρήματα. Εδώ υπάρχουν τρεις θεωρίες. Η πρώτη λέει ότι ακολούθησε το μοντέλο Μακρόν στις προηγούμενες εκλογές. Τι έκανε δηλαδή? Αντί να ψάξει 12 εκατομμύρια ευρώ από 4 επιχειρηματίες που θα έδινε ο καθένας από 3, πλησίασε 800 επιχειρηματίες για να του ζητήσει από 15.000 ευρώ για την καμπάνια του. Είχε άλλωστε χρηματίσει υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας επί Προεδρίας Φρανσουά Ολάντ, τότε που ήταν ακόμα σοσιαλιστής. Αν όχι αυτός, τότε ποιος θα το έκανε? Αυτό το μοντέλο θυμίζει λίγο το σύστημα της Αλεξάνδρα Οκάζιο Κόρτες, της βουλευτήνας των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη και σίγουρα τα αριστερά κόμματα προκατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης που μάζευαν τη συνδρομή και το κουπόνι των μελών τους. Απλώς ο Μακρόν το πήγε στην επόμενη πίστα. Έκανε λοιπόν και ο Ζεμούρ το ίδιο, άραγε. Γιατί όχι, λένε κάποιοι. Όταν το κάνει ένας, μετά μπορούν να το κάνουν και άλλοι. Αν και γιατί ο Ζεμούρ θα είχε τόσο μεγάλη πρόσβαση στους επιχειρηματικούς κύκλους, παραμένει άγνωστο. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι ο ίδιος ο Μακρόν είναι από πίσω, ο οποίος ζήτησε από τους επιχειρηματίες να στηρίξουν με τον ίδιο τρόπο το Ζεμούρ για να κόψει ψήφους από τη Λεπέν. Η δε πόλωση μεταξύ τους για την κυριαρχία στον ίδιο πολιτικό χώρο θα μπορούσε να αποτρέψει τους ψηφοφόρους του εκτός να ψηφίσουν τον εντός του δεύτερου γύρου. Στοιχεία δεν είχε κανείς να μου παρουσιάσει για κάτι τέτοιο και το έβαλα αμέσως στο καλάθι της συνωμοσιολογίας. Όπως και την τρίτη θεωρία, που λέει ότι ο Ζεμούρ είναι βαλτός, άρα και χρηματοδοτούμενος, από την ίδια τη Λεπέν για να την κάνει να μοιάζει πιο light και να κερδίσει μια ενδεχόμενη μονομαχία με τον Μακρόν στο δεύτερο γύρο. Αν πετάξουμε τις δύο τελευταίες θεωρίες, μας μένει η πρώτη, αλλά και αυτή δεν μου μοιάζει και ιδιαίτερα πιθανή.
Ξαναγυρίζουμε λοιπόν πίσω στην οργή και την αποκαθήλωση των πολιτικών τάξεων που κυβέρνησαν για δεκαετίες. Όλοι θεωρητικά θα πρέπει να εκπροσωπήσουν ένα λαό, ο οποίος από τις συνεχείς οικονομικές πιέσεις πολύ λίγο μοιάζει με εκείνον πριν από χρόνια που τον απασχολούσαν θέματα όπως η εξωτερική πολιτική, κατάλοιπο της αποικιοκρατίας και το μεγαλείο της Γαλλίας, επίσης κατάλοιπο της αποικιοκρατίας. Ο κόσμος ασχολείται με την αύξηση του πληθωρισμού, την εκτείναξη των τιμών των ενοικίων και τον περιορισμό των ατομικών ελευθεριών με αφορμή την πανδημία. Γιατί ναι, υπάρχουν οι πυροβολημένοι, αλλά η καταπάτηση των ελευθεριών είναι γεγονός, ακόμα και αν γίνεται για καλό σκοπό, ας το πούμε. Αρκεί να μην καταφέρεις να δεις το σκοπό ως καλό και η ζημιά έχει γίνει. Η συγκυρία απαιτούσε από τις κυβερνήσεις, και όχι μόνο της Γαλλίας φυσικά, να έχουν εξηγήσει πολύ περισσότερο το τι συμβαίνει, να έχουν πάρει αποφάσεις με νόμους που θα είχαν έναρξη και τέλος ισχύως, να μην έχουν βρει ευκαιρία μες στην αναμπουμπούλα να περνάνε τα μύρια όσα τερατώδη για την απορρίθμιση της εργασίας, για παράδειγμα. Για να αποφύγουν τα χειρότερα, όταν ανακοινώθηκε ότι το καραβάνι της ελευθερίας αλλά Καναδά στυλ θα συγκεντρωθεί στο Παρίσι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου στο δρόμο του προς τις Βρυξέλλες, ο κυβερνητικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε αμέσως. Μας είχε πει ότι θα έρθουν αργότερα νωρίτερα, όλα ήταν στη θέση τους και όταν στις 6 το απόγευμα πέρασα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είναι κοντά στη Notre Dame, δηλαδή στο Île de la Cité, κατά μεσή στο Παρίσι, αρκετά μακριά από τη Σαν-Ζελιζέ που προσπαθούσαν να διαδηλώσουν ή του καραβανιού, ούτε από το πεζοδρόμιο δεν μπορούσα να περάσω. Και με έστειλαν στο απέναντι, τόσο ζωσμένο ήταν από τις κλούβες. Να δείτε τη φωτογραφία που είχα στο προηγούμενο newsletter, θα σας αφήσω το link να μην ψάχνετε. Αυτοί οι άνθρωποι που σε όσους πέρασαν και προσπάθησαν να διαδηλώσουν, έπεσαν βροχή, οι προσαγωγές και τα πρόστιμα, δεν είναι όλοι τρελοί ή ψεκασμένοι, αλλά είναι σίγουρα όλοι οργισμένοι. Και αυτούς τους οργισμένους δεν τους ακούει κανένας. Αποτέλεσμα, μετά από μήνες κινητοποιήσεων, πρώτα τα κίτρινα γυλαίκα κατόπιν οι αντιεμβολιαστές, σήμερα μαζί και οι πεινασμένοι, ποιος επωφελείται, μόνο η ακροδεξιά. Φαίνεται όμως ότι ο Μακρόν έχει πολιτικό άστρο λαμπρό. Παρά την υποχρεωτική φθορά της πενταετίας, πηγαίνει πολύ καλά. Και αυτό έχοντας περάσει από τη βάσανο όχι μόνο της πανδημίας, αλλά και ενός έντονου κύματος λαϊκής δυσαρέσκειας που έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα για σχεδόν 18 μήνες. Τώρα βέβαια η τιμή της βενζίνης είναι πολύ υψηλότερη από εκείνη για την οποία διαμαρτύρονταν τα κίτρινα γυλαίκα, όμως και οι περιστάσεις είναι διαφορετικές και έτσι ο Μακρόν έσπευσε να ξεμπλοκάρει 15 δις σε επιδοτήσεις για την ενέργεια. Γεγονός που δείχνει ότι αν είναι να σε βρει τέτοιο κακό, καλύτερα να σε βρει σε προεκλογική περίοδο. Επίσης, ο προεκλογικός διάλογος, τον οποίο οι ακροδεξιοί υποψήφοι είχαν στρέψει προς τα θέματα της ασφάλειας και της αδιάκριτης στοχοποίησης του Ισλαμισμού και της μετανάστευσης, ένα πεδίο στο οποίο ο Μακρόν δεν θα μπορούσε να κυριαρχήσει, μεταστράφηκε εντελώς. Η θεματολογία όμως δεν εξαφανίστηκε. Και η εντύπωση που μένει είναι ότι η προεκλογική μάχη δεν είναι για την περίοδο 2022-2027, την οποία ο Μακρόν μοιάζει να έχει περίπου εξασφαλίσει, αλλά για το πολιτικό τοπίο μετά. Η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι τυχαία και είναι συνεχής. Η δεοκρανική κρίση, μακροπρόθεσμα, θα εντείνει τις αιτίες της δυσαρέσκειας. Και αν προσωρινά επικρατεί η λογική, όταν ένα 30% των πολιτών στρέφεται προς ακροδεξιούς υποψήφιους, τότε η σημερινή κατάσταση δεν προϊονίζεται τίποτα καλό για το μέλλον. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε, αλλά όχι να χωρίσουμε. Μην ξεχάσετε τα like και τις καρδούλες και το πιο σημαντικό απ' όλα, τα αστεράκια και την αξιολόγηση στο Spotify. Και ναι, βέβαια, να κάνετε και εγγραφή στο newsletter και να μπείτε και στην ομάδα στο Facebook και να μου λέτε τι θέματα θέλετε να κουβεντιάσουμε. Πώς αλλιώς θα κρατάμε επαφή. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.